Σωτηρακόπουλος Νίκος, πρόεδρος του Κέντρου Μέρημνας και Αντιδικής και γιατρός του νοσοκομείου. Σήμερα είμαστε εδώ να εορτάσουμε την κοπή της Βασιλόπιτας των Καπί. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, χαρούμενος και υπερήφανος ταυτόχρονα που είμαι πρόεδρος των Καπί. Όπως βλέπετε, η αίθουσα είναι γεμάτη, γι' αυτό είμαι χαρούμενος, διότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ με ζωντάνια να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Είμαι υπερήφανος ταυτόχρονα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια εμπειρία τεράστια, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας, όπως θα δείτε, και έχουν τη γνώση και τη σοφία την οποία την έχουν αποκτήσει σιγά σιγά σε όλη τους τη ζωή. Τόνισα ότι αυτό πρέπει να το μεταδώσουν στις νέες γενιές, στα εγγόνια τους και στην οικογένειά τους. Δεν πρέπει να το κρατήσουν μόνο, να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τόνισα επίσης ότι μικροπροβλήματα υγείας υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αυτά δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Να μην τους βάλουν όμως κάτω, έχουμε εμείς τις δομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν και να νικήσουμε τη μοναξιά. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες. Οι δομές των Καπί νικούν τη μοναξιά, διότι εκτός από την κοινωνική, νοσηλευτική, ιατρική και η φυσιοθεραπευτική περίθαλψη, αρρωγή που απλόχερα δίνουν οι εργαζόμενοι, αυτά έχουν και πάρα πολλές δραστηριότητες άλλες. Τα Καπί είναι μια κυψέλη δράσεων και έρχονται όλοι μαζί εκεί και τους δίνει τη δυνατότητα να ότι κάτι κάνουν. Επίσης τονίζω ότι ο πολιτισμός σε μια κοινωνία δεν είναι τα πολλά τα χρήματα, αλλά ο πολιτισμός είναι τέτοιες δομές να φτιάχνουν ηγεσίες, είτε λέγεται κεντρική κυβέρνηση είτε δημοτική αρχή, να προσέχουν αυτές τις κοινωνίες μας, τις δομές αυτές, ώστε να υπάρχει αλληλεγγύη και τα μέλη να ζουν αξιοπρεπέστατα. Γιατρέ, εκτός από τα δύο Καπί Κομωτινής, τι άλλες δομές και πού έχουμε παρεμφερείς και πόσα μέλη έχετε συνολικά? Έχουμε 800 μέλη κάθε Καπί. Κάθε Καπί ξεχωριστά έχει 800 μέλη. Και έχουμε και δομές μεγάλους οικισμούς. Είτε τα λέμε Κέφο, είτε τα λέμε Σύλλογοι Ηλικιωμένων. Σε ποιους οικισμούς? Είναι στο Σιδηροφόρη, είναι στην Καλίστη, είναι στην Αίγυρο, είναι στην Κρατική, είναι στο Ροδίτη, είναι στο Θρυλόριο. Δεν ξέχασα κάποιον, είναι πάρα πολύ και δραστήριοι. Δεν είναι τα ζωντανά κύτταρα σε κάθε οικισμό. Και μπορεί να γι' αυτό είμαι υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους και μπορώ να επικοινωνώ μαζί τους.